και αναφέρεται στη συμπεριφορά εκείνη του διαδικτυακού δράστη που έχει σκοπό να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο παιδί ώστε να πραγματοποιήσει μαζί του μια μυστική συνάντηση. Η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, η σωματική βία, η παιδική πορνεία ή η κακοποίηση μέσω πορνογραφικού υλικού ενδέχεται να είναι τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής, κάτι που καθιστά το grooming ένα είδος ψυχολογικού χειρισμού και αποπλάνησης που διεξάγεται μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω των κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή κινητών τηλεφώνων. Το χρονικό διάστημα διαδικασίας μπορεί να ποικίλει. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου ο θήτης χειραγωγούσε το παιδί ακόμα και 2 χρόνια πριν πραγματοποιηθεί η μυστική συνάντηση. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία της αποπλάνησης μέσω διαδικτύου περιλαμβάνει τεχνικές που την κάνουν να διαφέρει από τις άλλες μορφές παιδικής κακοποίησης. Συγκεκριμένα, στη διαδικασία του grooming, η επαφή δράστη και παιδιού δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να θυματοποιηθεί το παιδί, καθώς το διαδίκτυο αποτελεί το μέσο εκείνο που διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη θυματοποίηση του παιδιού, που μπορεί να κρατήσει ακόμα και χρόνια μέσω, για παράδειγμα, της διανομής των φωτογραφιών του παιδιού στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία του grooming είναι από μόνη της κακοποιητική για το παιδί. Ας ενημερωθούμε όμως για κάποιες από τις πιο συχνές πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δράστης. Συνήθως δημιουργεί ψεύτικο προφίλ με ψευδές όνομα και ψευδή ηλικία, προκειμένου οι άμυνες του παιδιού να μην είναι ενεργοποιημένες, καθώς νιώθει ότι συνομιλεί με κάποιον συνομήλικο. Ακόμα, ο δράστης μπορεί να μιμείται τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού προκειμένου να δει, και να δείχνει κατανόηση και αποδοχή, προκειμένου να νιώθει το παιδί ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, ο δράστης προσπαθεί να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή του παιδιού, όπως για παράδειγμα σε ποιο σχολείο πηγαίνει, ποια είναι τα χόμπι του και άλλα. Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης είναι ο πυρήνας της διαδικασίας αυτής, καθώς έτσι ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να μιλήσει το παιδί σε κάποιον ενήλικα. Ο δράστης μπορεί ακόμα να δωροδοκίσει το παιδί και με κάποια αντικείμενα αξίας. Το σεξουαλικό στοιχείο εντάσσεται στη σχέση μόνο εφόσον ισχυροποιηθεί ο δεσμός μεταξύ τους. Οι σεξουαλικές συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν γενικά, όπως μια κουβέντα για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, αλλά να καταλήξουν ακόμα και στην αποστολή πορνογραφικού υλικού και παιδοπορνογραφικού υλικού. Αυτό έχει σκοπό να μειώσει την τροπή, να εισάγει το παιδί στην γυμνότητα, να τονώσει την περιεργειά του γύρω από το σεξ και να πείσει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα και των παιδιών είναι κάτι φυσιολογικό και όχι κάτι παράλογο ή κακοποιητικό. Εφόσον τα παιδιά αποδεχτούν το υλικό αυτό, έπειτα πιέζονται να μην το μοιραστούν με κανέναν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μοιράζονται το ίδιο ένοχο μυστικό τους. Η ενοχή ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό όπλο για τους παιδόφιλους, καθώς τα παιδιά δεν έχουν φτάσει ακόμα στο αναπτυξιακό εκείνο στάδιο που να επιτρέπει τη γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία της συγκεκριμένης ψυχικής κατάστασης. Ακόμα, οι προσωπικές πληροφορίες που έχει μοιραστεί το παιδί μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τον εκβιασμό του παιδιού σε περίπτωση που θελήσει να διακόψει τη σχέση αυτή. Ας δούμε και κάποιες συμβουλές για να παραμείνουμε ασφαλείς. Ήδη από μικρή ηλικία ενημερώνουμε τα παιδιά για τα προσωπικά δεδομένα και ότι δεν αποκαλύπτουμε σε αγνώστους τα προσωπικά μας δεδομένα ούτε στο διαδίκτυο ούτε στο πραγματικό περιβάλλον. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενδυναμώσουμε τα παιδιά και όχι να τα φοβήσουμε. Να μην περάσουμε το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι μόνο ένα επικίνδυνο μέρος, στον οποίο πρέπει πάντα διαρκώς να αισθανόμαστε φοβισμένοι και προσεκτικοί. Στα μεγαλύτερα παιδιά εξηγούμε για τη διαδικασία αυτή και τονίζουμε ότι δεν κανονίζουμε ποτέ συναντήσεις με αγνώστους και με ανθρώπους που στην ουσία δεν γνωρίζουμε. Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου, ώστε να μην βλέπουν όλοι το προφίλ μας και τις φωτογραφίες μας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ανταλλάσσουμε ευαίσθητες πληροφορίες ή ακατάλληλα βίντεο ή προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, καθώς μπορεί να μείνουν εκεί για πάντα και να διανεμηθούν στον οποιονδήποτε από οποιονδήποτε. Δεν δελεαζόμαστε από χρήματα και δώρα και ζητάμε τη συμβουλή και υποστήριξη κάποιων ήλικα που εμπιστευόμαστε. Αν μας συμβεί οτιδήποτε, δεν φταίμε ποτέ εμείς. Δεν φταίει ποτέ το θύμα. Μιλάμε και το αναφέρουμε πάντα στις αρμόδιες υπηρεσίες.